6 απόγευμα Παρασκευή στον Sport FM στους 94.6. Μου για τις επόμενες δύο ώρες αυτό που υποψιάζομαι ότι έχει γίνει μια συνήθεια της Παρασκευής, η εκπομπή του Ντέμι Νικολαίδη. Είμαι ο Αλέξης Πυρόπουλος, μαζί μας στο στούντιο ο Παναγιώτης Ρήλος. Γεια σου, Γρηγόρης Προσγειώ, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ξέρεις, ή θα κάνεις όρθιος. Δεν έχει ρολαβεί. Και την αμέσως προηγούμενη φορά από ένα, όπως πάντα, πολύ γεμάτο, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον τριήμερο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το τέλος του οποίου μας έδωσε την πρόκριση του πρωταθλητή Ελλάδος, του Ολυμπιακού, στους 16 του Europa League, και σήμερα την κλήρωση που τον ξαναστέλνει, όχι στα βάθη της Άγκυρας, αλλά στην Ευρωπαϊκή, η Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Για τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά λέγω να μιλήσουμε τη δεύτερη ώρα. Την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας ένας άνθρωπος τον οποίο ήθελα να... με τον οποίο ήθελα να μιλήσουμε από την αρχή που ήρθε στην ΑΕΚ. Και νομίζω τον έχουμε μαζί μας. Ούτως ή άλλως σχετίζεται, γιατί και φιναλίστ του Europa League υπήρξε με τη Βέρντερ, ασχέτως αν μια κάρτα τον είχε αφήσει τότε εκτός τελικού, αλλά και έζησε 3,5 καλά χρόνια στην Μπεσίκτας. Είχε πάρει και ένα κύπελο όπου εκεί ήταν παρόν με Ρικάρντο Κουαρέσμα και όλα αυτά. Είναι ο Ούγκο, ο Ούγκο Αλμέιδα. Έχουμε μαζί μας και τον Παναγιώτη, τον Πάνο. Ναι, τον άνθρωπο που τον βλέπετε στις τηλεοράσεις σας να είναι δίπλα στους ανθρώπους που μιλάνε Ισπανο-Πορτογαλικά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ να μας βοηθήσετε. Να είστε καλά. Ποιος είναι ο φαβορί, Ούγκο, η Μπεσίκτας ή ο Ολυμπιακός? Una pregunta, ¿qué es el favorito, Olympiacos o Besiktas? Es muy difícil decir quién va a ser, todo depende del momento que está pasando las equipas, las dos son muy buenas. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για το ποιος μπορεί να περάσει. Όλα εξαρτώνται από σε τι κατάσταση τα βρίσκονται οι ομάδες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για δύο καλές ομάδες. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ φορτωμένη από παιχνίδια περίοδος τώρα. Και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η Μπεσίκτας παίζει τη Δευτέρα εκτός έδρας με τη Γαλατάσαραϊ. Ποιος νομίζει ότι έχει το πιο γεμάτο και το πιο ποιοτικό ρόστερ για να ανταπεξέλθει? Bueno, los dos equipos hubo tienen un programa bastante pesado, tienen muchos partidos adelante en el futuro. Besiktas, por ejemplo, tiene que jugar fuera de casa contra Fenerbahce. ¿Quién y cuál de los dos equipos tiene la plantilla más llena, más completa para poder seguir bien en todos los partidos en Grecia, en Europa? Pienso que Besiktas. Πιστεύω ότι είναι Besiktas. Εγώ έτσι πιστεύω, ότι τουλάχιστον από ρόστερ είναι πολύ πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον η Μπεσίκτας. Να μας πει για τη ζωή του εκεί. Πέρασε 3,5 καλά χρόνια. Mm-hmm. Πολύ καλά χρόνια, ναι. Τι είπε, feeling έχει, τι αναμνήσεις? Και σε μια έδρα πώς που έχει είναι, μείνει αυτή η ομάδα μέσα του. Και τρομερή έδρα με το γήπεδο που φτιάξαν. Bueno, si quieres hacer un comentario, hablar de los 3 años y medio que estuviste en Besiktas. ¿Y de qué te acuerdas? Los sentimientos que te dejaron. Un comentario sobre esta temporada de tu vida. Ahí. ¿En Besiktas? Sí. No, fueron 3 años muy, muy buenos. Donde fui muy, muy feliz. Pues bueno, es un club muy grande ahí en Turquía. Es un club que... hasta ahora ha sido campeones y este año está en primera. Y bueno, sabemos todos que me ha ido las cosas muy buenas ahí. Y pues bueno, fui feliz y se lo pasó. Ahora estoy aquí en Ajax y estoy muy feliz.
Ήταν 3 χρόνια που πέρασα, 3 χαρούμενα χρόνια, ήμουν πολύ χαρούμενος. Όλοι ξέρουμε ότι η Μπεσίκτας είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Τουρκία. Με πρωταθλήματα, τώρα βρίσκονται στην πρώτη θέση, αλλά πλέον είμαι εδώ στην ΑΕΚ. Είμαι εδώ στην ΑΕΚ και είμαι χαρούμενος. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον τον έμαθα τον Αλμέιντα με τη Βέρντερ. Δεν ξεχνάω ένα γκολ που βάλε με την Πόρτο μέσα στην Ίντερ με ένα φάουλ απίστευτο. Ίσως από τα καλύτερα χτυπήματα φάουλ που έχω δει. Έκατσα 3 χρόνια εκεί, 3 χρόνια στην Μπεσίκτας. Ξέρω από πολύ κόσμο για το χαρακτήρα του ότι είναι τρομερός τύπος. Ξέρω ότι οι επιλογές του δεν έχουν να κάνουν με χρήματα. Δηλαδή, έχω πολλά παραδείγματα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ κιόλας να πω που οι ομάδες που επιλέγει δεν πάει εκεί που υπάρχει καλύτερη πρόταση. Αλλά έχει αλλάξει πάρα πολλές ομάδες το τελευταίο διάστημα. Πού οφείλεται αυτό? Hugo saben muy bien de tu carácter, que tienes una personalidad muy fuerte y eres muy buen de chico. Has jugado tres años en Verde, 3 años en Besiktas. En general, todos los equipos donde has jugado, los has elegido no solamente prestando atención en el dinero, pero durante los últimos años has cambiado bastantes equipos. ¿En qué se debe eso? ¿Qué se debe eso? No lo sé, por veces se hace algunas decisiones, algunas opciones que pensamos que sea la mejor y uh-huh. Cuando vamos a ver no lo es. La vida es así y lo importante es que estoy muy, muy, muy feliz aquí, me siento muy, muy bien y eso es lo importante ahora. Lo pasado lo pasó, tengo que vivir con eso y la vida es así y continúa. Lo importante es cómo estoy ahora y cómo estoy feliz. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές παίρνεις κάποιες αποφάσεις, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να σου προκαλέσουν το ενδιαφέρον και μερικές φορές όταν πας εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το παρελθόν. Το παρελθόν αποτελεί πλέον παρελθόν, όπως λέει και ο ίδιος. Το σημαντικό πλέον είναι ότι βρίσκομαι εδώ στην ΑΕΚ, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Οι Πορτογάλοι γενικώς, με τους Πορτογάλους έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αγαπάμε πολλούς Πορτογάλους στην Ελλάδα. Πώς αισθάνεται αυτός? Ήρθε στην Ελλάδα, ζει πλέον εδώ περίπου 5-6 μήνες. Πώς αισθάνεται οικείο το περιβάλλον? Γιατί φαντάζομαι ότι κάτι μας ενώνει με τους Πορτογάλους, έτσι νομίζω. En general, los griegos, Hugo, tenemos muy buenas relaciones con los portugueses. Queremos mucho a los portugueses y la pregunta tiene que ver de ti. ¿Cómo te sientes este tiempo que estás aquí? Estás aquí hace casi 6 meses. ¿Cómo te sientes y por qué cree que hay algo en común entre griegos y portugueses? Nos conecta algo. Tenemos algo en común. ¿Cómo te sientes tú? Como te he dicho, me siento muy, muy bien. Soy muy feliz aquí. Las personas han sido fantásticas conmigo y sí, es verdad, lo pueblo griego es un poco parecido con portugués y eso es un pueblo muy, muy alegre, muy contento y así rápido amigos aquí entre la equipa y eso, y también la equipa es fantástica, son buenos chicos. Donde hacemos muchas bromas y estamos siempre sonriendo, independiente de las cosas que surgen bien o mal. Y eso es muy importante para un grupo, estar muy, muy cerca y el grupo es fantástico y el club también. Είναι αλήθεια ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Ο ελληνικός λαός γενικά έχει ένα κάτι κοινό με τον πορτογαλικό. Είμαστε πάντα χαρούμενοι, είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι και πάντα ανοιχτοί σε νέες σχέσεις. Έτσι και σε μένα, από την πρώτη στιγμή που ήρθα, έχω κάνει φιλίες μέσα στην ομάδα με τα παιδιά, όπου το διασκεδάζουμε και προσπαθούμε να περνάμε καλά. Οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Όταν έρχονται τα αποτελέσματα είμαστε χαρούμενοι, όταν δεν μας βγαίνει
πάλι προσπαθούμε μέσω αυτού του δέσιμου, του δεσίματος που έχουμε να είμαστε καλά. Και το σημαντικό είναι ότι έχω κάνει φιλίες και μέσα στην ομάδα πλέον. Έχω φίλους μέσα στην ομάδα. Μιλώντας για Πορτογάλους στην Ελλάδα, προπονητής στον Ολυμπιακό είναι ο Παόλο Μπέντο. Ήταν ο προπονητής του στην Εθνική mm-hmm. και στο Euro το 2012 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Έχουν επαφή εδώ στην Ελλάδα ως Πορτογάλοι που εργάζονται στην Αθήνα? Hablando de portugueses en Grecia, Paolo Bento, el entrenador de Olympiacos, ha sido entrenador en la selección, en el Euro de 2012, en el Mundial de 2014. ¿Tenéis contacto aquí en Grecia, ya que sois dos portugueses que estáis trabajando en Grecia? ¿Tenéis contacto entre vosotros? No, no tengo contacto con él. He hablado con lo segundo entrenador una o dos veces, pero el uh-huh. resto no. Con él no, personalmente no. Προσωπικά δεν έχω επαφή με τον Παόλο Μπέντο. Έχω μιλήσει μία-δύο φορές με τον βοηθό του, αλλά με τον ίδιο όχι, δεν έχουμε κάποια επαφή. Mm-hmm. Ο Ρικάρντο Κουαρέσμα είναι φίλος του και είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Μπεσίκτας. Ρικάρντο Κουαρέσμα es un amigo tuyo. Η segunda pregunta es el mejor jugador, el más grande jugador de Besiktas. Sin duda. Para mí es el mejor jugador de Besiktas. Para mí es, ναι, vale. Για μένα προσωπικά είναι ο καλύτερος παίκτης της Besiktas. Θέλω να το ρωτήσουμε σε τι κατάσταση αγωνιστική είναι. Πάει το πρόβλημά του, που έχει ένα πρόβλημα εκεί μέσα. Ήδη νομίζω 5 εβδομάδες, αυτές τις εβδομάδες που μόνο ολοχημένα δεν έχει αγωνιστεί ακόμα με την ΑΕΚ. Σε τι φάση βρίσκεται, ποια είναι η προοπτική μετά το Πανετολικό? ¿Cómo te sientes físicamente? Hace ya que el nuevo entrenador Manolo Jiménez está 5 semanas y no has jugado con él. ¿Cómo estás físicamente? Ya se sabe del problema que tenías de la cintura, pero ahora mismo, ¿cómo estás? Y en el futuro inmediato, ¿qué se espera? Sí, estoy muy bien. Me siento muy bien ahora. Sí, tuve un problema en la espalda. Que está resolvido. Vamos a esperar que no vuelte las dolores. Y pues bueno, me siento muy bien, tengo entrenado muy bien y espero volver rápido a jugar. Αισθάνομαι πολύ καλά. Το τελευταίο διάστημα είμαι πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος γιατί το πρόβλημα που είχα, το θέμα που είχα με τη μέση μου έχει πλέον λυθεί. Ελπίζω να μην επαναληφθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή και τον τελευταίο καιρό κάνω πολύ καλά προπόνηση, συμμετέχω στις προπονήσεις, νιώθω καλά και ελπίζω να μπορέσω να παίξω και να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εγώ το ελπίζω να γίνει καλά και να παίξει, διότι για το τελευταίο παιχνίδια που άλλαξε το προπονητής, όταν είσαι ένα center forward και η μπάλα δεν έρχεται καθόλου στα πόδια σου, και έχω δει τα μάτς που έχει παίξει, βγαίνεις εκτός παιχνιδιού. Το πιο εύκολο πράγμα να βγει κάποιος εκτός παιχνιδιού είναι ο center forward, διότι δεν υπάρχουν μπάλες. Τα τελευταία παιχνίδια με αυτόν τον προπονητή η μπάλα πάει πολύ πιο εύκολα μέσα στην περιοχή, οπότε θα ήταν πολύ καλύτερο το παιχνίδι του. Και χωρίς να θέλω να τον βάλω να κρίνει τον ένα προπονητή με τον άλλον, νομίζω το ότι αυτή τη διαφορά στο πώς παίζει ο ένας και ο άλλος θα την έχει δει και ο ίδιος. Ποια είναι η γνώμη του? Ellos también esperan que puedas jugar pronto, porque lo más difícil para un delantero es no poder recibir el balón. Y durante los partidos que jugabas, el balón no llegaba tan fácilmente en el ataque para poder jugar, participar en el partido, en el juego del equipo. Sin querer ponerte en una situación muy complicada, sí podrías hablar de las diferencias entre los entrenadores, porque parece que con el entrenador que tenemos ahora, sí que el balón puede llegar más fácil en el ataque. ¿Tu opinión? No, mira, no estábamos, como bien a decir, no estábamos trabajando muy bien con Moraes. Como toda la gente lo estaba viendo, estábamos trabajando muy bien. Las cosas no estaban funcionando. Con Jiménez, las cosas están funcionando como nosotros queremos. Estamos jugando bien, hemos practicado un buen fútbol.
estamos a llegar muy bien a portería y lo fútbol es así, lo fútbol es resultado, lo fútbol es goles, lo fútbol es la victoria. Por eso las cosas que cada entrenador tiene su pensamiento, su idea y así es. Ναι, αλήθεια είναι ότι και με τον προηγούμενο προπονητή, τον κύριο Μωράης, όσοι γνωρίζουν τη δουλειά του, δουλεύαμε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν κάποιο θέμα, ήταν ότι δεν μας βγαίνανε τα αποτελέσματα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Είναι η νίκη, είναι να μπει το γκολ, να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Πλέον με τον Μανώλο του Χιμένες, αυτό που κάνουμε και έχουμε καταφέρει να παίρνουμε τα αποτελέσματα, και όσο έρχονται τα αποτελέσματα νιώθουμε ακόμη καλύτερα και οι ίδιοι. Και οι δύο δουλεύουν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι η αλήθεια, ότι το ποδόσφαιρο αν έχει τα αποτελέσματα τότε σε βοηθάει να πας μπροστά. Είναι το πιο ωραίο γκολ που έβαλε αυτό μέσα στην Ίντερ? El mejor gol de tu carrera es contra Inter. Sí, puedo decir que sí. Me ha gustado bastante este gol que haya sido aquí en contra Santi también. Fue un gol muy bonito. Otra premiera, ¿no? Y pues bueno, gracias a Dios tengo buenos goles que puedo recordar para toda mi vida. Θα μπορούσα να πω, να συμφωνήσω ότι η κόντρα στην Ίντερ ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, ίσως το καλύτερο. Αλλά και το γκολ που έχω σκοράρει κόντρα στην Τζάντη στον πρώτο αγώνα νομίζω ότι είναι επίσης πολύ ωραίο. Δόξα στον Θεό, έχω σκοράρει πολύ ωραία γκολ στην καριέρα μου και θα τα θυμάμαι. Είναι κάποια γκολ που θα τα θυμάμαι. Πριν τον αφήσουμε, μας ζητάνε οι άνθρωποι που στέλνουν τα μηνύματα να γίνουμε λίγο πιο πιεστικοί, φορτικοί. Στο πότε θα επιστρέψει να παίξει ποδόσφαιρο? Πότε θα είναι έτοιμος? Ναι, πότε θα παίξει, ρωτάνε οι άνθρωποι. Απλά, ναι. Νομίζω είπε ότι είναι έτοιμος, αλλά οκ. Antes de dejarte, la gente que está escuchando ahora mismo la radio, el programa, están preguntando y están intentando meter una presión, preguntante cuándo vas a estar pronto para poder jugar y cuándo vas a jugar. Ah, he respondido, yo estoy bien, me siento muy bien, ahora estoy entrenando bien y espero si Jiménez quisiera, espero a jugar este partido. Έχω απαντήσει, αισθάνομαι πολύ καλά, κάνω κανονικά την προπόνηση, συμμετέχω και νιώθω καλά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Ελπίζω την απόφαση του προπονητή μου, του κ. Χιμένεθ, να δω αν μπορεί να με χρησιμοποιήσει σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής. Και αν, να πω και τη γνώμη μου, αν έχουμε έναν Αλμέιντα όπως είναι, υγιής, έναν Αραούχο που πήραμε και είναι κοντά του, ένα Τσιγκρίνσκι που επιστρέψει, νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετική στο μέλλον. Το ευχόμαστε. En su opinión dice que si tenemos a un Almeida, el Almeida que conocemos, si tenemos a un Araujo bien y Tsigrinsky que esté bien, cree que en el futuro algo va a ser mucho más diferente, positivamente. Sí, espero también que sí. Lo que puedo hacerlo, decirlo es que estoy muchísimo bien, me estoy sintiendo muy muy bien. Hace algún tiempo que no me sentía así tan bien. Rezar para que los dolores de la espalda se va, porque me hace muy muy malo, me quedo sin muchas fuerzas, me da muchos dolores y pues bueno, como te he dicho, me siento muy bien y estoy muy 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 bien. Και εγώ πιστεύω, θα συμφωνήσω μαζί σας, πιστεύω το ίδιο. Όσο μπορώ να μιλήσω για μένα προσωπικά, θέλω να επαναλάβω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Έχουν φύγει πλέον οι πόνοι που είχα στη μέση. Ελπίζω και προσεύχομαι να μην επανέλθουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ ενοχλητική αυτή η περίοδος. Τώρα απολαμβάνω το ότι είμαι καλά, κάνω προπόνηση κανονικά και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Τον ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να τον δούμε σύντομα στο γήπεδο και να βάζει γκολ, γιατί τα γκολ τυχαίνει, τα δικά του γκολ να είναι τα περισσότερα εντυπωσιακά. Muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí. Esperamos verte en los partidos, porque sí que vuestros goles son muy, muy, muy impresionantes.
Muchas gracias, Diego, y fue un placer estar hablando aquí, y cuando quiera, estoy disponible siempre. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Είναι μια μεγάλη μου χαρά να μπορούμε να μιλήσουμε και να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και τους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μετά τις 6.30 επιστρέψαμε. Όχι, το τραγούδι. Αφού εσύ μου είπες. Άντε, πάμε. Τα ακούω κιόλας. Η Ευρωπαϊκή είναι ότι είναι πιο δημοκρατικό. Θέλω να πω, σήμερα στην κλήρωση εκπροσωπήθηκαν 12 χώρες στις 16 ομάδες. 12 χώρες. 12 λίγες για την ακριβή, γιατί εγώ βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι οι διοργανώσεις των συλλόγων είναι λίγες πρωταθλήματα και όχι χώρες. Χώρες είναι οι εθνικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, μην σταθούμε σε αυτό. Τρεις από το Βέλγιο, δύο από τη Γερμανία. Και εάν ο Αποέλ την κάνει με την Άντερλεχτ. Στα προημιτελικά, επειδή έπεσαν εμφύλοι, βελγικός και γερμανικός, θα είναι 8 ομάδες, 8 διαφορετικές χώρες. Αν περάσω από Ελ και αφήσει έξω την άντρα, ναι, γιατί αλλιώς... μία βελγική, μία γερμανική που παίζουν μεταξύ τους και όλες τις υπόλοιπες από μία διαφορετική. Ήταν μια τυφλή κλήρωση τα βέβαια σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν διαχωρισμοί σε ισχυρούς ανίσχυρους, ούτε αυτό που λένε country protection. Μπορεί να βγουν και παιχνίδια μεταξύ ομάδων από το ίδιο πρωτάθλημα, όπως και συνέβη. Και για ένα μάτς δεν μπορώ να πω. Τίποτα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δεν μπορώ να προκρίνω καμία ομάδα. Gent. Όχι. Ένα ταύτος χωρίζει για να κάπα, ναι. Άλλο. Ποιο σου φαίνεται το πιο αμφίροπο? Το γερμανικό. Αυτό. Ναι. Σάργε Γκλάντμπα. Πρέπει να πήρε μεγάλη χαρά ο μπαμπάς χθες. Εννοείται. Φοβερή χαρά. Εγώ να σου πω κάτι. Το περίμενα ότι μπορεί να το γυρίσει το μάτς μετά το 2-1. Ναι. Δηλαδή. Ναι, αφού έκανε το 2-1 με το πέναλτι στο 40 κάτι. Το περίμενα. 45. Ναι. Μετά λες ότι έχω ένα σκοπό να παλέψω στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι, αν δεν φάει γκολ, θα κάνει πολλές φάσεις, αυτό είναι σίγουρο η Gladbach. Αν κάτσουν τα γκολ. Και μου έκανε εντύπωση ότι ενώ είχε νικήσει 1-0 στη Γερμανία, ενώ είχε το 2-0 πολύ ευνοϊκά στο 30 το ημίωρο, είχαν φοβερή φοβία για την ήττα η Ιταλία. Σαν να το περιμέναν ότι θα συμβεί το κακό. Δεν το είδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν μπορώ να έχω τέτοιο συμπέρασμα. Αλλά όπως και να έχει, τέτοια πρέπει να συντρέξουν για να γίνει μια τρομερή ανατροπή. Και ήταν μια τρομερή ανατροπή αυτό που συνέβη, και γι' αυτό βγήκε σήμερα και το ζευγάρι, το Σάλκε Γκλάντμπαχ, μεταξύ δύο ομάδων που δεν έχουν να περιμένουν κάτι από το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, αν πρόκειται να παίξουν χρόνο στην Ευρώπη, η μοναδική ορατή διέξοδος είναι η διάκριση στο Europa League. Το άλλο. Λες τώρα, τι είναι το ποδόσφαιρο, ένα λάθος του διαιτητή τελευταίο λεπτό. Σώθηκαν οι Ισπανοί που θα είχαν 0 ομάδες στις 16. Πέρασε η Δέλτα. Ναι, στο 90. Εμένα αν υπάρχει το πέναλτι. Ναι. Αλλά ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Πού είναι, ποιο μάτς ήταν που δεν δίνει το πέναλτι και δίνει κάρτα στον Κοναγκουέρο. Δηλαδή βλέπεις τον Αγκουέρο. Ναι, για μένα φίλε κανένα πέναλτι. Ναι. Κάρτα δεν δίνεις. Έλα να πούμε για διαιτησία. Όχι. Το καλύτερο μου. Ναι. Κάρτα δεν δίνεις όμως στον Αγκουέρο. Ναι. Δηλαδή, ενώ αυτό είναι ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Είχες μπει ποτέ όταν βλέπεις ξάπλα μπροστά σου τον τερματοφύλακα στο τέατρο, στον πειρασμό να αρχίσω να πέφτω και που θα πάει επάνω, που θα πέσω, άρα θα μου δώσω διαιτητής πέναλτι? Γιατί αυτό έχει κάνει ο Αγκουέρο. Ξεκινάει να πέφτει. Βλέπεις πριν το πόδι, την επαφή. Δεν το σηκώνεις. Το αφήνεις να βρει τον τερματοφύλακα. Ναι. Γιατί ο Αγκουέρο αυτό έχει κάνει. Ο Ματέο Λαός σωστά. Ότι έλα, πέφτω και που θα πέσω πάνω του θα πέσω. Δεν είναι 100% έτσι. Δηλαδή, άλλο να πηδήξω το εμπόδιο και άλλο να πέσω. Να πέσω επάνω στο εμπόδιο. Δηλαδή, γιατί να το πηδήξω το εμπόδιο? Θέλω να πω ότι άλλο να βρεις και άλλο να αρχίσεις να πέφτεις από πριν είναι διαφορετικό. Αυτός ήταν το εμπόδιο, απλά δεν πήδηξε πάνω από τον οδηλάκα. Αλλά τουλάχιστον κίτρινη σε αυτή τη φάση. Βέβαια, καμιά φορά το κάνουν οι διαιτητές για να δικαιολογήσουν και την απόφαση. Αλλά επειδή δεν αυτονόσουν μέσα τους ότι πήραν τη σωστή απόφαση. Ναι, αλλά αυτό τη Δέλτα είναι ορισμός της κοροϊδίας. Ναι, τραγικό. Και ειδικά όταν κρίνει. Στο 89. Πρόκριση, αποτέλεσμα ήταν. Και δημιούργησε και ένα επιπλέον πρόβλημα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στη Λίγκα, διότι περιμένανε πώς και πώς να αποκλειστεί η Θέλτα για να μπορέσουν να βρουν ημερομηνία να βάλουν το παιχνίδι που εκκρεμεί ακόμη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν έγινε λόγω της θεομηνίας. Θέλτα Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα. Αυτό ένα που χρωστάει η Ρεάλ. Τώρα, πριν τον Μάιο δεν υπάρχει ημερομηνία. Την πάτησαν άσχημα.
πολύ, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει βγάλει ένα υψηλό επίπεδο αυτοσεβασμού. Η τοποθέτηση του Παύλου Μπέντο μετά το παιχνίδι. Μην κρίνετε τα παιχνίδια από το αποτέλεσμα. Γιατί υπήρξε μια εύλογη δημοσιογραφική ερώτηση. Γιατί στο ημίχρονο το πρώτο ήμασταν 0-0 και στο δεύτερο πήγε 0-3. Τι αλλάξατε, τι κάνατε, τι δείξατε στο δεύτερο ημίχρονο κτλ. Και λέει, μην κρίνετε από το αποτέλεσμα. Εννοείται τώρα. Λοιπόν, επειδή είναι 0-3 και είπε σε εντελώς ευθύ τόνο, δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν η ροή, η εικόνα, η συνολική, τα γεγονότα στον αγώνα για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι 0-3. Δεν το ακούς. Συχνά τουλάχιστον δεν το ακούς στη δική μας κουλτούρα. Είσαι με ένα 0-3. Ο προπονητής το πρώτο που πάει να κάνει είναι να επενδύσει σε αυτό το αποτέλεσμα και να πει: κοιτάξτε τι φοβερά πράγματα κάναμε. Δείχνει σοβαρότητα σίγουρα αυτό. Ο Ολυμπιακός έκανε παραπάνω τελικές προσπάθειες από άλλα μάτς σε αυτό το παιχνίδι. Ήτανε γιατί καλύτερο. Μου φάνηκαν πάνω κάτω οι ίδιες με τις Osman Lispor. Παραπάνω από το, από το πρώτο μάτς. Ο ίδιος Ολυμπιακός έκανε παραπάνω τελικές προσπάθειες μέσα στην Τουρκία. Το είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα και μάλλον θα περάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι, ναι, δηλαδή. Τώρα, το αν το αποτέλεσμα ήταν 0-1, 0-3 ή 1-3. Το βασικό είναι ότι μπήκε τον γκολ. Το γκολ άφησε μετά να εξελιχθεί. Βασικό είναι το ότι πάλι έβαλε μικρούς. Βασικό είναι το ότι έκανε πολύ ωραία ενέργεια στον γκολ το τρίτο. Στο δεύτερο, ο Ανδρούτσος. Στο δεύτερο, ναι. Στο transition εκεί πολύ καλό. Πολύ καλή προσπίση. Και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα που, μιλώντας για center forward, είναι το α και το ω στο ποδόσφαιρο. Το κύριος που δεν έπαιζε. Ο Καρύμ, ναι. Και λες τώρα. Γιατί δεν τον βάζεις. Το ένα είναι γιατί δεν τον βάζεις. Να, θα είχαμε γκολ. Και το άλλο του προπονητή είναι διότι, λέω εγώ, ότι πήρε ένα καινούριο παίχτη. Μπορεί για να κολλήσει με την ομάδα, μην το πετάξει μέσα. Mm-hmm. Στο είχα πει αυτό νομίζω και με ότι με τις εθνικές γίνεται. Δηλαδή το να καλέσει. Θα έρθει να κάνει πρώτα μερικές προπονήσεις, να μάθει την ομάδα. Μπορεί να σου απαντήσει αυτό ότι αν τον έβαζα εγώ πριν ένα μήνα, δεν θα ήταν έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Καταλαβαίνεις, μπορεί να είναι και αυτή η απάντηση. Νομίζω τώρα ήταν πολύ smooth ο τρόπος που τον έβαλε με στην ομάδα. Πρώτα σε ένα κύπελο με τον Άρη, μετά σε ένα δεύτερο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος, ξανά με τον Άρη. Μετά λίγο στο πρωτάθλημα, μετά λίγο στην Ευρώπη. Τον έβαλε φυσιολογικά μέσα στο πνεύμα και στο παιχνίδι της ομάδος. Λίγος πολύ, μόνο τυφλοί δεν ήξεραν ότι πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αν ψάχνουμε που λέμε τι έκανε διαφορά, τι διαφορετικό έκανε η Osman Lispor από τον Ολυμπιακό. Οι μεν είχαν ένα σεντερφόρ που την έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι άλλοι είχαν ένα σεντερφόρ που σε δύο περιπτώσεις βρέθηκαν στις ίδιες ομοειδείς φάσεις και δεν μπόρεσαν να το βάλουν. Αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Φυσικά μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι ούτε κάθε μέρα νικάνε ελληνικές ομάδες στην Τουρκία, άσχετα από το σκορ. Γενικά, το να κάνεις μια νίκη στην Τουρκία, νομίζω δεν έχουμε κερδίσει ποτέ για την ακρίβεια. Σοβαρά. Ναι. Προκρίσεις έχουμε πάρει. Ο ΠΑΟΚ με την ισοπαλία, ας πούμε, στην Κολομουσίλη στη Φενέρμπαχτσε, με νίκη. Ναι. Μόνο εθνική. Η εθνική, ναι, άμα να τίδες. Δεν έχει κερδίσει ελληνική ομάδα μέσα στην Τουρκία. Έχουμε κληρωθεί πολλές φορές. Να είναι 10 φορές που έχουμε παίξει ελληνικές ομάδες με τουρκικές. Α, είναι. Ναι, ναι. Και δεν έχουμε κάνει νίκη. Προκρίσεις, ναι. Νίκες, όχι. Και ακόμα και για τον πρώτερο εαυτό του Ολυμπιακού στα παιχνίδια του Φεβρουαρίου που μετά τον όμιλο του φθινοπόρου πάει στα νοκάουτ το χειμώνα, δεν είναι και κάθε φορά που προκρίνεται, συνήθως αποκλείεται, οπότε ασφαλώς είναι μια σημαντική επιτυχία, πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς πως ξεκίνησε φέτος το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού από τον Μπερσεβά τον Ιούλιο με πολύ γκρίνια, με αποτυχία στην αρχή εναντί του βασικού στόχου και όλα αυτά. Το ότι είναι ακόμα εδώ είναι μια καθαρή επιτυχία. Ναι, ας ακούσουμε λίγο. Ο Ολυμπιακός τώρα και πόσο της εκατό ασχολείσαι με το ελληνικό πρωτάθλημα? Έχει φτάσει στο 16. Είναι ένα 20ήμερο, είναι ένα 20ήμερο μπροστά που έχει να παίξει. Τώρα παίζει Πανιόνιο. Μετά έχει κύπελο τον Ατρόμητο μεσοβδόμαδα. Πάει Τούμπα. Έρχεται μεσοβδόμαδα, Μπεσίκτας εδώ. Μετά Ατρόμητο ξανά στο πρωτάθλημα. Μετά Κωνσταντινούπολη και επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη παίζει τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Άρα πρέπει να βάλεις κάποιες προτεραιότητες. Θεωρητικά κάτι πρέπει να σε ενδιαφέρει παραπάνω. Έτσι, ναι. Όταν είστε στο πρωτάθλημα ένα τέτοιο προβάδισμα. Αλλά είναι ότι παίζει Τούμπα λεωφόρο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις τα αφήνω. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν λέω ότι τα αφήνω. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω ότι τι σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, σου είπε τώρα μια κλήρωση δύσκολη. Mm. Αλλά αν περάσει από αυτή τη δύσκολη, μπορεί να σου τύχει μια κλήρωση σε εισαγωγικά εύκολη.
Δηλαδή, οι ομάδες που θα περάσουν δεν είναι ομάδες αχτυπητές. Η Μπεσίκτας ήταν μια από τις καλές ομάδες. Από τις πολύ καλές. Έτσι. Δηλαδή, τώρα ήταν η ατυχία. Αν περάσει από εδώ. Καλά, θα σου πει ο άλλος ατυχία. Εντάξει, μπορούσα να παίξει με τη Manchester United, ας πούμε. Αλλά, όχι, παιδί μου. Το 50% των ομάδων. Οι πέντε τελευταίες που είχαν μείνει, γιατί ήταν οι έξι στα τρία τελευταία ζευγάρια βγήκε ο Ολυμπιακός, από τις πέντε τελευταίες πιθανές αντιπάλους του, η Μπεσίκτας ήταν η πιο δυνατή πράγματι. Είναι μια ομάδα, ναι, όπως είπες, δύσκολη. Καλύτερη. Είναι. Σε πολύ καλή εποχή, δηλαδή. Το να πάρει. Γι' αυτό μιλάω, ναι. Όταν λέω καλύτερη, εννοώ και ρόστερ και τώρα. Έτσι, δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τώρα είδαμε και Champions League. Είδαμε και Champions League. Ναι. Γιατί για να σπάσει στην Τουρκία το Καλατά Φενέρ, άμα είσαι Μπεσίκτας, είναι η τρίτη, ας πούμε, ο τρίτος πόλος η Μπεσίκτας ιστορικά. Και, πρέπει να συντρέξουν πολλά και εκεί πράγματι συνέτρεξαν πολλά. Δηλαδή και το καινούργιο γήπεδο, στο οποίο μπήκαν πέρσι στη θέση του παλιού, και ο προπονητής που πήρε την ομάδα το καλοκαίρι του 2015, ο Σενόλ Γιουνές, που είχε πάρει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο με την Τουρκία. Και η επιστροφή του Ρικάρντο Κουαρέσμα, που για το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πιθανόν ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Συνέταξαν όλα αυτά μαζί και κάποια προβλήματα που είχαν δικά τους οι Φενέρ, οι Γαλατά. Και το ρόστερ, μα όλο το ρόστερ δεν είναι μόνο Κουαρέσμα. Ναι. Έχει καλούς παίκτες. Πολύ καλούς. Για να τα λύσει καθεκάρι από την Μπενφίκα. Δεν έχει καλούς 11 παίκτες. Ναι. Δηλαδή η Μπεσίκτας έχει ρόστερ για να ανταποκριθεί. Κάθονται στον πάγκο παίκτες εθνικής Τουρκίας. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή έχει 17-18 παίκτες που παίζουν. Ο Ινλέρ εξάρει από τα πολύ δυνατά. Τώρα βάλαν και τον Μπάμπελ μέσα τον Ιανουάριο από την Ντεπορτίβο, τον Ολλανδό. Ο Αμπουμπάκαρ σεντερφόρ που πήγε στη θέση του Μάριο Γκόμες. Γενικά έχουν. Και όπως είπα και πριν, όταν στον πάγκο παίζουν βασικοί παίκτες εθνικής Τουρκίας, όπως ο Γκουσχάνη, ο Τζένκ Τοσούν, είναι πραγματικά πολύ υψηλό το τεστ και ο πύχης. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός έμαθε τουλάχιστον στον προηγούμενο γύρο να παίζει πρώτα στο Καραϊσκάκι, πράγμα που δεν συνέβαινε συχνά. Για μένα καλύτερα. Ναι, εννοείται. Παίζει πρώτα. Εννοείται καλύτερα. Και πλέον έχει και την πεποίθηση δια της εμπειρίας ότι δεν είναι καθόλου άσχημο να παίζεις πρώτα εντός και μετά να πηγαίνεις εκτός για να. Ιδίως αν δεν φας γκολ, έτσι. Ναι. Είπατε ότι το 0-0 είναι το καλύτερο αποτέλεσμα εκτός της νίκης στην έδρα σου. Πριν εμφανίστηκε στο Γκελζενκίρχεν ένα ΠΑΟΚ που λίγο πολύ το είχαμε προεξοφλήσει ότι θα είναι καλός, γιατί ο ίδιος ο ΠΑΟΚ μέσα από την ιστορία, η ιστορία του μας το έχει μάθει, ότι εκτός έδρας πηγαίνει και μπορεί να παίξει στη Φιωρεντίνα, στην Ντόρτμουντ, στη Σάλκε, στην Τότεναμ, οπουδήποτε, και ξέρεις ότι θα είναι καλός, ιδίως όταν δεν έχει και μεγάλο βάρος. Μου έρχεται να πω κάτι το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ καλό, αλλά δεν μπορώ να δει. Ξέρω από το καλό στο τελευταίο 15 λεπτό που πραγματικά δεν μου άρεσε. Μπορούσε πολύ εύκολα εκεί να έχει χάσει το παιχνίδι. Αλλά τι σου έρχεται? Λέγοντας αυτό, θα αρέσει ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει προσωπικότητα και στοιχεία ως ομάδα να παίξει ευρωπαϊκά σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό το κάνει πότε? Έξω από την Τούμπα. Ναι. Άρα όταν είναι στην Τούμπα και στη Θεσσαλονίκη αλλάζει κάτι? Έχει άλλη ψυχολογία, έχει άλλη νοοτροπία μήπως? Εγώ νομίζω θα επιστρέψω σε αυτό που είπα πριν, το βάρος της προσδοκίας. Δύσκολα να το διαχειριστούν. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει η ψυχολογία και η νοοτροπία. Έξω που είναι, αισθάνονται πιο ελεύθεροι, αποδίδουν και πολύ καλύτερα. Ναι, μέσα είναι. Μέσα είμαστε λίγο. Ναι. Η άκρη της Ευρώπης. Είμαστε και τόσο Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Αλλάζει ο αέρας. Αλλάζει. Πάω στο White Hart Lane, πάω από εδώ, πάω από εκεί και παίζω. Ναι. Το έχεις νιώσει ποτέ? Όχι. Εσύ, Φιλαδέλφια, έπαιζες μια χαρά. Όχι. Γενικά όμως τα εκτός μου άρεσαν εμένα. Αλλά σου άρεσαν τα εκτός? Εκτός μου άρεσαν όταν ήταν γεμάτα γήπεδα και έδρες σκληρές. Και Έλληνες μέσα που πάντα υπήρχαν. Ράμα είναι γήπεδο κακό ή άδειο τώρα. Okay. Όχι, μιλάμε για τέτοια. Για τα λαμπερά παιχνίδια. Το καλύτερο είναι το εκτός έδρας. Το εκτός αρέσει περισσότερο και σαν το εντός. Ναι. Ενώ μέσα έχει τον κόσμο και τα λοιπά. Γιατί στο εκτός, επειδή ήμουν και λίγο. Αντιδραστικό στοιχείο, ναι. Όχι, κολλημένος πάντα, ιδίως σε ευρωπαϊκό μάτς, υπήρχε μια γωνιά με 1000-2000. Και λες, θα βάλω γκολ και θα πάω εκεί. Και τώρα αυτή έχει ταξιδέψει μαζί μας, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις, και είναι μια άλλη. Ήρθαμε εδώ εκδρομή και πάμε, ας πούμε, να κερδίσουμε. Αισθάνεσαι ένα είδος υποχρέωσης. Ξέρεις, ένα τύπου δώρο. Ταξιδέψαν, ήρθαν, είναι ωραίο.
Πού το πάω λοιπόν, άλλαξε σύστημα, τι άλλαξε και... Δεν έπαιξε τόσο, τόσο τακτικά προσιλωμένα όπως έπαιξε στο πρώτο. Δεν άλλαξε σύστημα, αλλά σίγουρα επειδή είναι άλλο το αποτέλεσμα και άλλη ψυχολογία, θα αλλάξει η απόδοση. Ο Ιβιτς δεν πήγε και έκανε κάτι περίεργο εκεί. Όχι, σχηματισμό δεν άλλαξε, μερικά πρόσωπα άλλαξε. Αλλά εγώ σκέφτομαι, προσπαθώντας να μπω τώρα, πώς μπορώ να ακούω. Εγώ, ένας άνθρωπος 53 ετών, μέσα στο μυαλό 20χρονων, πιστεύω ότι αν ήμουν 20χρονος, ο Κουλούρης, ο Κίτσι, ο Δελιανίδης, ο Πούγκουρας, αυτό το μάστα μου άρεσε πολύ να βγω και να το παίξω. Τη Ρεβάνς με την Σάλκε. Είναι ένα μάτς που μπορείς μόνο να κερδίσεις, να ανεβείς στην εσωτερική ιεραρχία με της ομάδας, να σε κοιτάζουν με λίγο πιο άλλο μάτι ο προπονητής, οι φίλοι, οτιδήποτε. Και είναι μάτς που μπορεί να κάνεις και καριέρα, πώς να πω δηλαδή. Ο Γκάρι Ροντρίγκες πήγε στη Φιωρεντίνα και έκανε μεταγραφή, ας πούμε. Και ένα γήπεδο σχεδόν πάντα γεμάτο. Με τον Πάο και ήταν γεμάτο. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Αν δεν έχει 60, μπορεί να έχει 50, ας πούμε. Αν δεν έχει εκεί. Όχι πολύ καλή ατμόσφαιρα, βέβαια, στη σχέση μεταξύ των οπαδών. Προφανώς δεν γίνουν ποτέ φίλοι. Γιατί μεσολαβούν και τα άλλα. Τα Σκόπια και τα. Οι σημαίες των Σκοπίων και η αδελφοποίηση τη ΣΑΛ και με την Μπάρνταρ, ξέρω εγώ. Έχουμε τέτοια. Λοιπόν. Είναι όπως είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη η Ντόρτμουντ και οι Αριανοί που είναι φίλοι με την Ντόρτμουντ. Λόγω χρώματος. Θα γινόταν ο Πάο, το μάτς με τον Πάο. Έχουμε τέτοια διάφορα. Ναι. Τους ενώνει το χρώμα, κατάλαβε. Ιστορικά έρχονται που γενικά δεν ήταν καλή ατμόσφαιρα, όπως και εδώ που είχαν έρθει οι Γερμανοί και τώρα κουνούσαν τα 50 ευρώ, ας πούμε. Ότι εμείς που τα έχουμε και εσείς που δεν τα έχετε, κοιτάξτε πώς είναι. Ας πούμε. Γενικά δεν ήταν καλή ατμόσφαιρα. Αλλά το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον και για ΠΑΟΚ, ξαναλέω, καλό για τουλάχιστον 75 λεπτά. Στο τέλος. Κουράστηκα, δεν ξέρω. 90 λεπτά περιμένεις και εσύ μια ομάδα, ας πούμε, να βγάλει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ιδίως και ο ΠΑΟΚ που είναι σε εισαγωγικά χαμένο το παιχνίδι. Δηλαδή, λογικό δεν είναι και κάπου να κάτσει, ιδίως και στο τέλος. Ναι. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος, από βράδυ Παρασκευής πλέον στον Sport FM. Αυτό με τα λεπτά το έχεις, δηλαδή πρέπει με το που μου να πεις ακριβώς πόσα λεπτά. Γιατί διαφορετικά θα σου πούνε πώς τη γράφεις την εκπομπή, πώς είναι μαντοφωνημένη. Α, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ναι, είδες. Είναι τα μυστικά του επαγγελματός. Οπότε, αν θα τα μάθεις σιγά σιγά. Και να τη γράψουμε θα λέμε πάλι 7 λεπτά μετά. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να παίξει άλλη ώρα. Τρελαίνεσαι με τους αριθμούς. Τι έγινε στο ζευγάρι και στα δύο παιχνίδια μαζί, Athletic Bilbao από ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο που κοίταξα μετά το μάτς ήταν οι αριθμοί. Συνολικά τώρα, και τους έχω σημειώσει κιόλας. Συνολικά. 9 σου το ΑΠΟΕΛ στα δύο μάτς. Και έβαλε 6 στην εστία. 4 γκολ. 6 στην εστία. 4 γκολ να δοκάρει. Και μάλλον ένα έπιασε. Το δοκάρι η στατιστική συνήθως το μετράει ως άστοχο. Ναι. Ναι, θεωρητικά αστοχία το δοκάρι. Από τα 9 σουτ, τα 6 στην εστία, τα 4 γκολ. Ένα από αυτά πέναλτι. Ναι. Μπιλμπάο, 38 σουτ, 13 στην εστία, 3 γκολ. Κόρνερ. Εδώ είναι το. Κόρνερ και στα δύο μάτς. 25 η Μπιλμπάο, 0 η ΑΠΟΕΛ. 25-0 σε δύο μάτς. Πάσες, 580 ο ΑΠΟΕΛ και στα δύο, 1138 η Μπιλμπάο. Τις διπλές περίπου, ναι. Ωραία όλα αυτά τα νούμερα που είναι εις βάρος του ΑΠΟΕΛ, αλλά πάμε να μιλήσουμε τώρα και να πούμε καλές κουβέντες για τον ΑΠΟΕΛ. Ναι, μα φυσικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήξερε και ο ΑΠΟΕΛ ότι η Μπιλμπάο είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΑΠΟΕΛ παίζει πολύ καλά. Με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Ούτε με τη Λιόν όταν έφτασε στους 8 του Champions League ήταν στην ίδια κατηγορία. Η Λιόν ακόμα παντοκράτηρα του γαλλικού ποδοσφαίρου και ή στους 8 ή στους 4 κάθε χρόνο στο Champions League. Αλλά την απέκλεισε στα πέναλτι. Έχει παίξει πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους. Και έχει πάντα αυτό που μου κάνει εντύπωση και στα παλιότερα παιχνίδια που έβλεπα. Έχει ένα τσαμπουκά που δεν συνάδει με την ιστορία, ας πούμε, του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά κύπελα. Πώς μπορεί και περνάει μια ψυχολογία στους παίκτες, οι οποίοι δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο οι αντίπαλοι και παίζουν στα ίσα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτού που συζητάγαμε για τον ΠΑΟΚ, όσο παίρνουν από την έδρα. Και έξω είναι διαφορετική. Φίλε, τελειώνει το μάτς, το πρώτο μάτς. Πολύ ωραία, 3-2. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι καλά. Εντάξει, στρεβάνεις 0-3.
Γιατί αυτή είναι η διαφορά των ομάδων. Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, και εγώ έχω μες στο μυαλό μου ότι αυτό το μάτσο από ΑΠΟΕΛ τη Ρεβάνς θα την παίξει όσο γίνεται πιο κλειστά και κλεφτά, να μην φάει και μήπως μπορέσει να βρει ένα και να πάρει την πρόκριση με το 1-0. Μα έτσι το παίζει. Απλά δεν βγαίνει στην επιθυμένο άτομο. Βλέπει τον ΑΠΟΕΛ να βγαίνει. Άρα δεν το παίζει έτσι. Δεν πάει να κλέψει. Χθες δεν έκλεψε. Όχι, και μη σου πω ότι προς το τέλος που το άφησα να το βλέπω, ας πούμε, το μάτς, είχε δώσει χώρο, αλλά επί της ουσίας μεγάλη φάση, πώς να σου το πω, ό,τι έγινε στην τύχη από την Μπιλμπάο. Δηλαδή δεν είδα καμιά τεράστια φάση, αισθανόσουν ένα κίνδυνο ότι θα χάσει το παιχνίδι. Ανάμεσα σε αυτό που σκεφτόμουν ότι θα συμβεί και σε αυτό που είδα το βράδυ να συμβαίνει, μεσολαβεί χθες μια επικοινωνία μου περί τα 20 λεπτά εδώ με τον Χρήστο Κόντι, που ξέρει καλά το ΑΠΟΕΛ. Και το κλίμα που μου μεταφέρει, χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος, με τον τρόπο που μιλούσε, ήταν τέτοιο που μου αλλάζει τελείως το πώς θα γίνει το μάτς το βράδυ. Δηλαδή, έβγαινε αυτό. Ότι ο ΑΠΟΕΛ θα το παίξει το μάτς, δεν θα κρυφτεί να το κλέψει. Και πράγματι τους είδα και βγήκανε και παίξανε κοιτάζοντας όχι ψηλά τους αντιπάλους αλλά στο ίδιο ύψος. Μοιραία πιθανότητες να το παίξει έτσι όπως το έλεγες, δηλαδή να κάτσει και να βγαίνει με κανένα δύο παίχτες ας πούμε, στην επίθεση, στατιστικά θα χάνε. Δηλαδή και πολύ σωστά σκέφτηκε το ότι οι πιθανότητες είναι πολύ εναντίον αν κάτσω και αν βάλω γκολ με κανένα δύο παίχτες στην επίθεση. Οπότε τι μένει? Να το παίξω αμυντικά, αλλά τουλάχιστον να πάω να βάλω και κανένα γκολ, γιατί θα χάσω. Δηλαδή, αλλά ακόμα και αυτό είναι, τα λέμε μετά το παιχνίδι, η νοοτροπία του ΑΠΟΕΛ είναι πιο εντυπωσιακή από ότι... Σωστό. Και μένει οι δύο δηλώσεις του Ερνέστο Βαλβέρδε μετά το πρώτο μάτς. Εντάξει, δίκιο έχει και αυτό. Και ευστοχία θα πάρουν το Europa League αυτή. Και η δεύτερη μετά το χθεσινό παιχνίδι που λέει ότι στη ζωή μου ολόκληρη δεν έχω ξαναδεί πιο αποτελεσματική ομάδα. Τα είπαμε τα νούμερα, δεν τα είπαμε. Ναι, ναι. Και όταν λέει ο Βαλβέρδε στη ζωή μου όλη δεν έχω ξαναδεί, η ζωή του όλη είναι 40 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι χθεσινός. Απλά να πω ότι από τα 6 σούτ εντός εστίας που γίνανε στα δύο μάτσα των ΑΠΟΕΛ, το ένα ήταν ένα απίστευτα ωραίο γκολ. Έλα να μιλήσουμε τώρα για αυτό το παιδί που δεν το ξέρω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Διέρο Σωτηρίου που τον μάθαμε φέτος. Τι γκολ έβαλε, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Τον είδα, εγώ τον έμαθα στα μάτια με τον Ολυμπιακό. Ναι, σωστά. Αυτό, γι' αυτό λέω δεν το ξέραμε. Φέτος τον μάθαμε. Είναι ένα γκολ που εγώ σκέφτηκα την πρώτη στιγμή που το είδα. Δεν είναι τυχερό καθόλου, έτσι το κάνει πρέπει, και να πάει εκεί. Όχι τυχερό. Πρέπει να θέλει, όχι να θέλει. Πρέπει να σκοτώνει τη μάνα σου για να το βάλει αυτό το γκολ. Δηλαδή, πολύ το ήθελε, ας πούμε. Εγώ δεν σκέφτηκα πολύ το ήθελε, γιατί έχει να κάνει και με τεχνική αυτό το γκολ. Δεν είναι δηλαδή ότι πολύ το ήθελε σημαίνει μπαίνω ανάμεσα σε τρεις, ξέρω εγώ, στο μυαλό μου, το δικό μου και μπαίνω στη φωτιά. Αυτό ήταν. Είχε και τεχνική μέσα. Δηλαδή, ο τρόπος που βάλει το πόδι, το που πήγε η μπάλα, δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Το χάλασε μετά η αποβολή. Το οποίο, εντάξει, άδικο. Λες. Δεν έβλεπε. Τον αντίπαλό του. Δεν πήγε δηλαδή. Κατά λάθος τον βρήκε. Δεν βγάζει δεύτερη κίτρινη. Και επίσης δεν βγάζει σαν ένα παίχτη ο οποίος δεν έχει και προδιάθεση. Δηλαδή βλέπεις τον. Σωστά, τον προσπερνάς με ένα φάουλ και δεν ασχολείται. Και του λες πρόσεκε, ας πούμε. Μην... Ναι. Δεν τον βγάζει. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μες στο παιχνίδι πάει και σκοτώνει. Ναι. Είναι πάρα πολύ αυστηρή κάρτα. Ναι. Συμφωνώ. Αυτό που λες, φάουλ, του κάνεις και μια παρατήρηση, του λες πρόσεχε γιατί έχεις την κάρτα, κοίτα γύρω σου και τελειώνει εκεί. Επειδή έχεις πει να διαβάζουμε και ένα μήνυμα, κάποιος μας μαλώνει και λέει, ρε παιδιά μίλαμε ότι θέλουμε, η Μπιλμπάο έχασε τα άχαστα. Μάλλον εμείς εδώ λέμε ότι... Στο πρώτο μάτς ίσως, χθες δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ μίλησα ότι χθες τα τελευταία 20 λεπτά... Η Μπιλμπάο δεν έχασε τα άχαστα, όπως λέει ο φίλος μας. Στο πρώτο μάτς, ναι, έχασε. Το γύρισε από 0-1, 3-1, βέβαια. Τα τελευταία 20 λεπτά είδα από χθες. Δεν είδα να χάνει τα άχαστα. Εύκολα το κράτησε ο ΑΠΟΕΛ και με 10 παίχτες, θέλω να σου πω. Ναι. Αυτό που μεσολάβησε ανάμεσα στα δύο μάτς ήταν ότι πήγαν για ένα παιχνίδι πρωταθλήματος στη Βαλένθια. Στο οποίο εκτός του ότι το ιτήθηκαν, έχασαν τον Αδούριθ, ο οποίος είναι η μεγάλη αναφορά τους μπροστά, το εννιάρι τους. Ο οποίος πολλές φορές όταν δεν λειτουργούν τα πράγματα για αυτούς, με κάποιο τρόπο τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Χθες δεν είχαν αυτή την επιλογή. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε μια Μπιλμπάο που την βλέπω στην Ισπανία, ξέρω τι καλή ομάδα έχει, καλό προπονητή έχει. Το να λείπει ο Αντούριθ και να τους κοστίζει τόσο πολύ,
Όχι, λέω το πρόβλημα είναι δικό του τέλος πάντων. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Αυτό δεν παίρνει τίποτα από την επιτυχία του ΑΠΟΕΛ. Τώρα κάτσε καλά. Αν η ελληνική ομάδα απέκλειε την Athletic Bilbao, θα πεανίζαμε καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Τώρα εν τη ρήμη του λόγου ήταν από Ελλή, είναι ελληνική ομάδα και το βροντοφωνάζει ακόμα και το έψιλον. Καταλάβαμε, δεν είναι. Στα αρχικά του. Άδη, λοιπόν, βλέπουμε Manchester City Μονακό 5-3. Στέλνω μήνυμα σε ένα φίλο μου. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Απαντάει. Αυτό είναι πιο Ιταλός από τους Ιταλούς Έλληνας. Ναι, αλλά είναι πιο απάντηση. Δεν βλέπω αγώνες waterpolo. Ναι, το ακούω και αυτό. Okay, εγώ είμαι. Εγώ θέλω να βλέπω 5-3. Είναι τόσο γεμάτο οι δύο ώρες σου. Που. Σκέψω ότι την ίδια ώρα. Πάντα έχεις. Το άλλο μάτς δεν μπορεί. Από το στόμα μου το πήρα. Έχεις την άλλη άκρη του μυαλού ότι παίζουν και κάποιοι άλλοι. Και δεν σου δίνει το παιχνίδι ένα 20 δεύτερα να το γυρίσεις λίγο να δεις τι γίνεται στο άλλο. Μα ήταν κάθε επίθεση. Κάθε ήταν φάση. Το εντυπωσιακό, εκτός ότι ήταν ένα μάτς που αν μας αρέσει μπάλα, μας αρέσει γιατί θέλουμε να βλέπουμε γκολ. Το εντυπωσιακό ήταν η Μονακό, βέβαια, παρόλο που έχασε έτσι. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Εγώ και η αντίδραση της City στο 2-3. Η αντίδραση λες. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ως ομάδα, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει τη Μονακό, ήταν εντυπωσιακή. Ναι, ρε, για ήταν εντυπωσιακή. Ήταν παρέλαση, παράσταση. Ήταν ο τρόπος που έγινε στην επίθεση, ήταν καταπληκτικός. Και ήταν φοβερά. Και με ευκαιρίες, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε θα μπορούσε το μάτσο να ήταν. Αντί για 5-3, θα μπορούσε να ήταν 3-5. Δηλαδή, να πεις δίκιο έχεις. Ναι, όποιο νούμερο και να βάλεις, μέσα είσαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ξαναείδα τον Φαλκάο. Που είχαμε να δούμε πριν το 14. Τον γκολ που έβαλε με τόσο κοντινή απόσταση. Λίγα λεπτά αφού το είχε χάσει πέναλτι. Okay. Αλλά έκανες καυτό σε ένα ψηλό τροματοφύλακα. Ναι, από τα 13 μέτρα περίπου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Με όρθιο τροματοφύλακα, έτσι. Με όρθιο. Δηλαδή είναι, πρέπει να το κάνεις τέλεια όπως το λένε. Στον πόντο, δηλαδή δύο πόντους το χάσες. Εγώ δεν ξανά είδα τόσο καλό επίσης τον, και τόσο μαχητικό τον Αγκουέρο. Ναι. Τόσο τρέξιμο, δεν έχω ξαναδεί. Πίσω από τη σέντρα. Απίστευτο. Αυτά, ναι. Έκλεβε μπάλες, μοίραζε ασίς. Σαν να κατάλαβε ότι πρέπει να δουλέψει για να μέλλον για να παίξει. Απίστευτο ήταν ο Αγκουέρο. Και δεν μιλάω για τα γκολ, έτσι μιλάω για τη δουλειά που έκανε. Πρέπει να έχει πάρα πολλά κλεψίματα. Ναι. Τρομερό μαργάρισμα. Το τελευταίο μας του Ρανιέρη. Για έλα τώρα να μου πεις ως πρώην πρόεδρος. Βλέπεις ότι ναι, αυτός που αιωνίως του χρωστάς, όπως τα χρωστάμε εμείς για πάντα στον Νότο, ας πούμε, δεν μπορεί να το γυρίσει, είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να το γυρίσει. Είναι εμφανές την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδος σε σειρά τελευταίων αγώνων. Έχει φτάσει στο πόντο από την γραμμή του υποβιβασμού. Τι κάνεις, τον κρατάς εν ονόματι της αιώνιας ευγνωμοσύνης ή λες δεν μπορεί να το γυρίσει, θα υποβιβαστώ, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι και τόσο εύκολη απάντηση. Άρχισαν να έχουν θέματα. Προβλήματα και που δεν θες να τα βρεις μπροστά σου όταν είσαι. Η διοίκηση θα μπορούσε να τον έχει πολύ ισχυρό τον προπονητή αν ήθελε. Και κάτι. Πώς να σου το πω, τσακώθηκαν αποδυτήρια κτλ. Δεν θα υπήρχαν. Αν η διοίκηση τον είχε ισχυρό. Τα αποδυτήρια. Πάει να πει ότι δεν υπήρχε και στήριξη. Θα καθαρίζει. Είναι λίγο περίεργο τώρα όταν η διοίκηση είναι που είναι στην Ταϊλάνδη. Είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσει. Φοβερή αντίδραση του Μουρίνιο. Αυτό που έγραψε δηλαδή ήταν εκπληκτικό. Για έναν άνθρωπο που έγραψε την πιο όμορφη ιστορία στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, ότι η πιο ωραία ιστορία στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι το ποτάθλημα της Λέστερ. Και ότι θα πρέπει να το σεβαστούν παραπάνω. Ένα πανβρετανικό κύμα αντίδρασης για αυτό που συνέβη, την απόλυση. Το θεωρούν εντελώς σαν έντιμο στη Βρετανία. Έχουν μια τέτοια αυτή. Αλλά ξαναλέω, είναι δίλημα, δεν είναι εύκολο. Και σου απάντησα ότι από την ώρα που ακουστήκαν τα πρώτα που ήταν πριν τρεις μήνες, η διοίκηση ξεκαθαρίζει τη θέση, τελειώνει τους οποιουσδήποτε παίχτες, στηρίζει τον προπονητή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αποδητηρίων. Και θα ήταν και αλλιώς τα πράγματα. Θα να τα αφήσουν στην τύχη του και τον προπονητή. Και άλλο δίδαγμα πως αλλάζει η ζωή και οι σχέσεις των ανθρώπων μεγαλώνοντας από δεκαετία σε δεκαετία. Την περασμένη δεκαετία ήταν οι Άγγλοι γράφανε best of enemies. Ο Μουρίνιο με τον
και Ρανιέρη, γιατί ο Μουρίνιο διαδέχθηκε τον Ρανιέρη στην Τσέλση το 2004 και για πολλά χρόνια η σχέση ήταν παγωμένη. Και αυτή που ήταν, και τώρα να είναι ήταν, όχι, τώρα, τώρα έχει φτιάξει. Αυτή που ήταν η καλύτερη εχθρή την περασμένη δεκαετία, μια δεκαετία μετά υπάρχει αυτή η θερμή, ας πούμε, αντίδραση του, του Μουρίνιο. Θες να το διαβάσεις? Όχι, ναι. 90. Πόσο είναι? Είναι οι μπλάκες. Αφήσαμε τελευταίο γιατί πήγαινε χρονικά αρκετά πιο πίσω, γυρίζοντας ανάποδα τις μέρες, Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη κτλ. Στο μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Κυριακή στο... Ναι, έχουμε και μεγάλη απόσταση από... στάδιο, ναι, από τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι. Θες να πεις, τι θες να πεις για αυτό το μάτς? Ενώ θυμάσαι που έλεγα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός παίζει αυτό που παίζει. Εκεί δεν έπαιξε αυτό που. Και τα νούμερα να δεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες τελικές προσπάθειες του, 4 νομίζω. Η ΑΕΚ έπαιξε, κέρδισε τις μονομαχίες, έκανε παραπάνω τελικές προσπάθειες. Η ΑΕΚ έπαιξε, δηλαδή, παρόλο που είχε μεγαλύτερο αντίπαλο, έπαιξε αυτό που, που έπρεπε, ήταν πιο συγκεντρωμένη. Ο Ολυμπιακός ήταν χειρότερος, ας πούμε, από ό,τι τον περίμενες. Οπότε λογικό μου φάνηκε. Το κλεισέ που λέμε στο ποδόσφαιρο, το ήθελε πιο πολύ. Ναι, εννοείται. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή... από εκεί ξεκινάς, από την επιθυμία. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Να φανταστώ εγώ τον εαυτό μου, ας πούμε, παίκτη, να είμαι στην ΑΕΚ, να είμαστε τόσους βαθμούς μπροστά και να έχουμε ένα μάτς επαναληπτικό. Μετά. Ναι, ίσως να ήταν η πρώτη φορά. Δεν μου έχει τύχει. Ίσως να ήταν η πρώτη φορά που δεν θα σκεφτόμουν τόσο πολύ το. Θα σκεφτόμουν το άλλο παιχνίδι. Αλλά ένα ντέρμπι. Είναι ένα ντέρμπι και το θέλουν και οι δύο. Μα γι' αυτό. Κακό παιχνίδι. Προηγουμένως. Αλλά η ΑΕΚ θέλει τους βαθμούς. Αυτό που λέω, το ότι ο προπονητής αυτός δημιουργεί μια νοοτροπία. Πόσες εκπομπές το λέμε, την ώρα που ήρθε. Δημιουργεί μια νοοτροπία ότι δεν χάνουμε. Και αυτό σιγά σιγά ανεβάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της ομάδας. Αυτό που έλεγες προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός να κάνει επιλογή, ας πούμε, στόχων από εδώ και πέρα, δεν είναι εύκολο. Και σου ανέφερα ότι πώς να επιλέξεις όταν έχεις μπροστά σου μια λεωφόρο ή μια τούμπα. Μέχρι στιγμής δεν έκανε. Δηλαδή δεν είναι ότι με την ΑΕΚ ήθελε να το πάρει, ας πούμε, το παιχνίδι, έτσι έδειξε, δεν προστάτεψε κάτι. Απλώς εκείνο που έχεις να κάνεις και το κάνει νομίζω ο προπονητής Ολυμπιακό είναι ένα προγραμματισμό τροπαντινά. Όχι βλέπω το επόμενο παιχνίδι που λέει ένα άλλο κλισέ, αλλά βλέπουμε τη σειρά των επόμενων παιχνιδιών, ποιος θα παίξει πού, εκεί, βέβαια, με ό,τι απρόοπτο μπορεί να μεσολαβήσει. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, δεν υπάρχει πλέον έτσι πως έγινε το ποδόσφαιρο με τόσα πολλά. Θα είσαι κακός προπονητής αν δεν βλέπεις την επόμενη σειρά παιχνιδιών και όχι το επόμενο παιχνίδι. Και γιατί... με τις ελληνικές, Αλέξη, ομάδες που δεν έχουν ρόστερ 18 ποδοσφαιριστών, ας πούμε, ίδιας κλάσης, παράδειγμα, θέλει μελέτη και σχεδιασμό. Είδες κάτι που σου έκανε εντύπωση στο μάτς? Δεν ήταν και σπουδαίο. Έχουν περάσει τόσες μέρες που δεν θυμάμαι και πολλά. Γιατί μεσολάβησαν όλα αυτά που μεσολάβησαν μέσα από την εβδομάδα. Λίγος πολύ είχα πει τι είδα και την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα εδώ. Να σου πω ότι μου έμεινε πιο πολύ απ' όλα. Είναι τρομερό. Η κίνηση του Αραούχο σε μια φάση που κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και σουτάρει. Α, ναι, εκεί που το βγάζει ο Λεάλλες. Ναι, δηλαδή αν ήταν λίγο λιγότερο δυνατό, δεν θα έκανε τόσο μεγάλο γκέλ, ας πούμε, να περάσει πάνω από το δοκάρι, αλλά η κίνηση του έδειξε και την κλάση. Εννοείς το κατέβασμα υπό ασφυκτική πίεση. Βέβαια. Το γύρισμα και το σουτ με το αριστερό. Δηλαδή ήταν κλάσης κίνηση. Το μας τώρα που το ξαναφέρω στο μυαλό μου έμεινε η... που είπες προηγουμένως, πάω πάνω σε τρεις και δεν λογαριάζω τίποτα για το Σωτηρίου που συζητάγαμε, η ενέργεια του Πατήτου, ότι περνάει από το πρώτο φάουλ του Μποτία, το αφήνει σωστά ο διαιτητής γιατί είχε το πλεονέκτημα, τον κυνηγάει από πίσω ο Μποτία, δεν λογαριάζε τίποτα προκειμένου να μπει, ας πούμε. Ναι, δεν έχει τη λογική, πέφτω να πάρω ένα φάουλ απλά. Ναι, όχι, πάω να περπατήσω πάνω στα κάρβουνα, αυτό ήταν, και αυτό δείχνει και το βαθμό της επιθυμίας. Ξένα βέβαια, με την ιδιότητα του 4-killer λέει. Αν είναι καλύτερος παίκτης ο Ανσάρι Φάρντερ από τον Ντέγε, ίσως ότι με αφορά είχα τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το κάνει ο Ντέγε και να μην μπορεί να το κάνει ο Ανσάρι Φάρντερ. Ίσα-ίσα ο Ανσάρι Φάρντερ μπορεί να κάνει και περισσότερα πράγματα από τον Ντέγε.
μου είχαν ζητήσει τη γνώμη μου τον Ιανουάριο την ιδανική ενδεκάδα του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρωτού καν γίνει αυτή η μεταγραφή. Στην ιδανική ενδεκάδα, 9 είχα βάλει τον Σταρεφάρθη και όχι τον Ιντέγη, μόνο ότι ο Ιντέγη ήταν ο πρώτος σκόρερ. Γιατί πραγματικά πιστεύω αυτό που μόλις ανέφερα τώρα. Εγώ μόλις τον δω σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού, θα έχω άποψη προς το παρόν. Δεν έχω άποψη. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και το ίδιο να παίζεις σε άλλες ομάδες. Από τη μία δεν έχει πολύ μεγάλη. Η κλάση είναι κλάση, αλλά το τι η ψυχή και η ψυχολογία κουβαλάει κάποιος, δεν νομίζω ότι θα δω καμιά σπουδαία αλλαγή, αλλά θέλω να τον δω να παίζει σε πιο υψηλό επίπεδο για να τον κρίνω. Ναι, γιατί πάει ο Πανιόνιος τα δεύτερα να παίξει πρώτος εναντίον δεύτερου την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Παιδιά, πείτε το ευθέως ότι ο Πανιόνιος πιστεύουμε ότι είναι παράδειγμα του Ολυμπιακού. Δεν, μην τρέπεστε, δεν μπορώ, θα το διαβάσω κιόλα. Τι έγινε? Τρεις παίκτες. Λείπει ο τερματοφύλακας, ο Γιαννιώτης, ο στόπερ ο Ριζβάνης, το δεκάριο Μασούντ και ο σέντερφορ ο Μπεν. Λοιπόν, με κάρτες, τραυματισμούς κτλ. Το υπονοούμενο είναι αυτό, ναι, ότι είμαστε παράδειγμα του Ολυμπιακού. Αυτά να τα λες στην εκπομπή εδώ πέρα δεν έχει. Ναι, με ρωτήσει. Αυτά να τα λες στο Σιβέρι. Τώρα παραρτήματα και τέτοια δεν θέλω. Αν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να έχει παράρτημα τον Πανιόνιο, αλλά στον Πανιόνιο που είναι παράρτημα του Ολυμπιακού να του δίνει ιδανικό παίκτη ο ΠΑΟΚ με σκοπό να τον εξελίξει, τον Λάμπρου, τρομερή επιτυχία. Έκλεισε η παρένθεση. Α, δεν αφήνει άλλο. Όχι, όχι, φτάνει τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για. Να. Εδώ αγαπάμε το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Να πω επίσης ότι ο Ριζβάνης την άλλη αγωνιστική που είναι τιμωρημένος και πρέπει να εκτίσει την ποινή του, θα την εκτίσει στην Τούμπα. Ο αυτός του Ολυμπιακού. Ό,τι κατάλαβα κάποιος από στόμωσης, κάτι έγινε τώρα σημαντικό. Έδωσα ηχηρή απάντηση. Βλέπεις τι τραβάμε κι εμείς όταν είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Πάρα πάνω Δευτέρα, προς καλώς φετεριζόμενος την ιδιότητα του οικοδεσπότη, να πάμε παρέα στο γήπεδο να δούμε Πανιόνιο ΑΕΚ. Την πάρα πάνω Δευτέρα. 7.30 ώρα. Στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Πολύ λίγο διστακτικό, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, έτσι. Δεν μου αρέσει κανένα γήπεδο στο οποίο βρίζουμε, φωνάζουμε από το πρωί. Τι να κάνουμε. Και εμένα δεν μου αρέσει. Τι να κάνουμε. Ο δύο τώρα, ούτε. Τι να κάνουμε. Πάμε το μικρό και πάμε ΑΕΚ Πανιόνιος στο ΑΚΑ. Κάθομαι εκεί. Νίκησε η ΑΕΚ 1-0. Όταν μπήκε το γκολ της ΑΕΚ, λοιπόν, εντάξει, σηκωθήκαν οι άνθρωποι, φωνάζανε, κάποιοι βρίζανε τα Πανιονάκια. Ναι, δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Μεταξύ και οι δύο ομάδες έχουν και μια ιστορία, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Κάνα δυο παρακείμενοι μου, καταλάβανε ότι είμαι με το παιδί και τα λοιπά, και έρχεται ένας και μου λέει: sorry για αυτά που ακούτε. Mm. Λέω: μην ανησυχείτε. Στο δικό μας το γήπεδο ακούγονται χειρότερα. Τώρα αυτό. Μα είναι αυτό που είπες τώρα, επειδή μεγαλώνει ο γιος μου και έχει αρχίσει και κολλάει με κατά λάθος με την ΑΕΚ, τη Λίβερπουλ και την Ατλέτικο και τα λοιπά. Πρέπει να πάμε και γήπεδο. Mm. Αλλά. Δεν το έχω ξανακάνει και τώρα μεγαλώνει. Θα ακούει παπάδες, ας πούμε, στο γήπεδο. Έτσι. Τότε σκέφτομαι ότι το πρώτο γήπεδο που θέλω να πάει για να δει τι είναι κάτι άλλο και μετά να. Γιατί με το που πάμε μια φορά, μετά θα πρέπει να πηγαίνουμε συνέχεια. Και σκέφτομαι να τον πάω στο Liverpool Everton. Ναι, και μετά πώς θα το πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, ρε φίλε. Μετά θα δει. Θα του πω ότι επειδή θα έχει δει και το άλλο, ότι δεν βρίζουμε μόνο. Τραγουδάμε και ξέρεις, πριν αρχίσει το παιχνίδι, τραγουδάμε όλοι μαζί. Είναι λίγο πιο γιορτή. Όντως το σκέφτομαι και όντως είναι πρόβλημα. Και τουλάχιστον ο άνθρωπος αυτός ήρθε και σου είπε ένα σεβόμενο στο παιδί, ας πούμε. Ήρθε και σου είπε. Ναι, του λέω χαλαρώστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, γιατί όμως το περνάμε όλα έτσι. Ναι. Χαλαρώστε. Εντάξει, ωραία, ακούνε όλοι. Γιατί. Καινούργιο φόρ του ΠΑΟΚ, ρωτάνε τον Πρίοβιτς, αρκετοί. Ναι, και σου λέγα ότι. Καλά κάνουν και ρωτάνε και θέλουμε να λέμε και την γνώμη. Αλλά δεν έχω πει ποτέ καμία γνώμη για κάποιον τον οποίο. Τόσο μικρό δείχνει. Να πεις ότι έπαιξε καλά σε ένα μάτσο, ας πούμε. Φαίνεται καλός, ναι, αλλά με τόσο μικρό δείγμα δεν μπορώ να βγάλω τόσο εύκολα. Φαίνεται πάντως πως είναι μια περίπτωση που ενδεχομένως να λύσει το θέμα του ΠΑΟΚ εκεί, στο Εννιάρη. Απλώς ξέρανε εκ των προτέρων όταν τον αγόρασαν ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, άρα εκεί δεν μπορούσε να λύσει εδώ και τώρα άμεσα το θέμα. Αλλά φυσικά καμία ομάδα δεν παίρνει ένα παίκτη για δύο παιχνίδια. Ήταν μια ακριβή κιόλας μετά. Νομίζω. Τώρα τι μου θύμισε, η Μπεσίκτας πήρε τέτοιο παίκτη.
ένα παίχτη τώρα στις μεταγραφές ο οποίος δεν παίζει στην Ευρώπη. Που σου έλεγα, κάπου διάβαζα για το ρόστερ της Μπεσίκτας και πόσους παίχτες έχει συνολικά. Κάποιοι δεν παίζουν στην Ευρώπη. Και πήρε παίχτη center forward τώρα. Μα δεν τον παίρνεις για ένα παιχνίδι. Όχι, δηλαδή, μάλλον είχαν στο μυαλό τους ότι πρέπει να παίξουμε Ευρώπη και να κάνει rotation ο προπονητής. Πήραν παίχτη ο οποίος είναι center forward, ο οποίος δεν θα παίξει ποτέ, δεν είναι ο βασικός center forward. Ή πήραν stopper, νομίζω. Γενικότερα έχουν 3-4 παίχτες. Χωρίς δικαιώματα στην Ευρώπη. Όχι αυτό. Φαίνεται ότι πήραν παίχτες γιατί πρέπει να κάνουν rotation. Πώς λέγεται, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Το τραγούδι που έπαιξε στις 7:50, πριν από 3 λεπτά δηλαδή. Το προηγούμενο, το Aerials. Aerials λέγεται. Φίλους μας τους Αρμένιους. Down. Πώς περνάνε οι μέρες και τα λοιπά και να. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. No news, good news. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται κανείς τώρα, άρα λοιπόν όλα είναι εντάξει. Έτσι όπως το πες, δεν ακούγεται και πολύ καλό, αλλά έτσι όπως το πες για μένα, τελικά κάτι γίνεται και μπορεί να είναι και τι περιείχε, πάνω για καλό είναι. Τι περιείχε η περί τον Παναθηναϊκό δημοσιότητα τον πολύ τελευταίο καιρό, καλύτερα που δεν υπάρχει δημοσιότητα, γιατί, γιατί πλέον δεν υπάρχουν ειδήσεις. Όταν δεν υπάρχουν ειδήσεις σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Σημαίνει ότι είναι άλλοι άνθρωποι, κάνουν δουλειά και δεν μιλάνε ίσως. Όχι, το έχουμε στρώσει και τα αποτελέσματα. Με τα αποτελέσματα δεν έχεις πολλά να πεις. Και θα δούμε. Παίζουμε αύριο στην Ξάνθη. Έχεις στρώσει και λίγο η ομάδα ή μου φαίνεται μόνο τα αποτελέσματα είναι. Ναι, τα αποτελέσματα έστρωσαν γιατί η ομάδα. Σιγά σιγά κάτι γίνεται μάλλον. Κάτι γίνεται, ναι. Τώρα περιμένουν πολλοί φίλοι μου τουλάχιστον που ξέρω, Παναθηναϊκοί, που ξαναμπήκαν στα αίματα μετά από μια έτσι, στάση απάθειας για το γήπεδο. Φυσιολογικά έχουν μπει ξανά στα αίματα γιατί την παραπάνω Κυριακή είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ένας φίλος ο Χριστόφορος έχει πολύ καλή ιδέα. Θα είμαστε σαν τις ταινίες που λένε ακούστηκαν τα τραγούδια ή στις εκπομπές. Κάθε λέει να ανεβάζετε μια λίστα με τα τραγούδια για να μην. Γιατί ρωτάνε συνέχεια ποιο τραγούδι. Μεταξύ ρωτάνε ποιο τραγούδι έπαιξε στις 6:45. Το οποίο δεν θυμάσαι κιόλας. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε τα τραγούδια στο τέλος. Τουλάχιστον που ακούγονται. Στο site. Γιατί... Ναι, και τώρα σκέφτομαι με τι τραγούδι θα κλείσουμε. Για βρες κάτι. Για βρες εσύ κάτι. Ένα. Μπορείς. Τον Ντεμπαμπά πήρε η Μπεσίκτας και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Α, μπράβο. Πώς ξέρεις, το ωραιότερο πράγμα στη ζωή του ποδοσφαιριστή είναι όταν φεύγει στην Κίνα, επειδή βλέπει τα λεφτά. Και το δεύτερο ωραιότερο πράγμα στη ζωή του ποδοσφαιριστή είναι όταν δραπετεύει από την Κίνα και επιστρέφει, γιατί βλέπει ότι δεν είναι αυτό που νόμιζε. Τελειώσαμε. Έχει εδώ διάφορες μουσικές νήξεις. Το ακροατήριο. Ναι, οκ. Να το κάψουμε λίγο μαγαζί. Επειδή προτείνεται πάρα πολλά, δεν μπορώ να διαλέξω κάτι από όλα αυτά. Θα τα βάλουμε ίσως στην επόμενη εκπομπή. Τώρα όμως μου ήρθε γιατί, για να μην αδικήσω κάποιον, να βάλουμε μια διασκευή των Smiths από Placebo. Big Strikes Again και να τα πούμε σε μια εβδομάδα. Ναι, την άλλη Παρασκευή σε short edition, γιατί υπάρχει παιχνίδι στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. 7 και 4 αν δεν απατώμα, οπότε θα είμαστε σε περιορισμένη διάρκεια την ερχόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά!